έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες προς τις αρχές, προς τους θεσμούς. Και αυτό που λέμε, ακόμα και ο ακτιβιστής που λέει οι πληροφορίες που του δίνονται έτσι από την Κύπρο, και βέβαια αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο κυπριακό, ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη οι αρχές, που θα καταγγείλεις, ποιος θα σε λάβει υπόψη, ποιος θα ασχοληθεί, αποκρύβονται πράγματα. Αυτή η εικόνα υπάρχει μες στον κόσμο και χρειάζεται κάποιος τρόπος, να θέλετε, προκύψει ξανά η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις αρχές. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί αυτό να γίνει. Είδαμε το ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας για ενδοοικογενειακή βία, για κακοποίηση παιδιών και όλα αυτά. Και το πέπλο έτσι ασφαλείας που παρέχει, που προσπαθεί να παρέχει. Αλλά εντούτοις υπάρχει ακόμη αυτό το πρόβλημα. Δεν το βλέπετε κι εσείς, δεν το διαπιστώνετε. Είναι εύκολο ένας πολίτης να καταγγείλει. Είναι εύκολο, αν θέλετε, κυρία Δράκου, σε ένα. Το τι γίνεται το βράδυ, για να ανοίξει μια επιχείρηση, τι άλλα πρόσθετα πρέπει να κάνεις. Μπορεί κανείς να καταγγείλει τι συμβαίνει τη νύχτα, μια άλλη επιχείρηση νυχτερινή, όλα αυτά που διασυνδέονται και με το εμπόριο. Προχθές είχαμε φιλοξενούμενο τον υπουργό, τον δήμαρχο Πάφου, και έλεγε τόσα και τόσα για τα ναρκωτικά, για το εμπόριο, και ότι κανείς από την αστυνομία δεν πάει. Όλα αυτά, μόνο που τα ακούνε οι πολίτες. Χρειάζεται κάτι να γίνει, δεν είναι? Εγώ συμφωνώ και είναι επιδίωξή μου η αξιοπιστία προς τους θεσμούς γενικότερα να υπάρχει από την κοινωνία. Είναι βασικό. Είναι για να λειτουργήσει η δημοκρατία, χρειάζεται να υπάρχει αυτή η αξιοπιστία. Δεν συμφωνώ ωστόσο ότι η αστυνομία δεν παράγει έργο και δεν παράγει έργο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τουλάχιστον σε όσα αφορά αυτήν τη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου εγώ έχω διαβεβαιώσει ότι είναι μηδενική η ανοχή μας σε τέτοιου τύπου εγκλήματα, βλέπω ότι η αστυνομία ενεργεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι έκανε όλες τις προσπάθειες προκειμένου που να ξεκινήσει η έρευνα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν καταγγελίες, αν δεν υπάρχουν πληροφορίες, τι να διερευνήσει η αστυνομία? Ναι, κυρία Δακούμα, αυτό που θέλω να βάζω αυτές τις αναφορές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το να αποταθούν σε ένα αστυνομικό, σε μια υπηρεσία, σε όλα αυτά. Μπορεί να βοηθήσει, για να πάμε και στα άλλα, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο για τους πληροφοριοδότες. Αλλά και πάλι πώς θα νιώσουν, φαντάζομαι θα τους επεξηγηθεί, έτσι, πώς είναι αυτή η διαδικασία? Βεβαίως, που έχω εγώ κάνει να καταγγείλω, πού θα πάω, πού θα αποταθώ. Ναι, για να πάμε στην αρχή, για ενάντια στη διαφθορά, βεβαίως, ναι. Και θα γίνει και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της προστασίας των μαρτύρων, που είναι η αιχμή του δόρατος, διότι είναι ένας πανίσχυρος μηχανισμός προκειμένου να εθαρρύνει τον κόσμο, να δίνει πληροφορίες στην αρχή, ενάντια στη διαφθορά. Γι' αυτό και ο δεύτερος στόχος και η προσπάθεια είναι, και ελπίζω ότι πριν λήξει ο μήνας θα πάει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί και η δημιουργία της αρχής, όπου ο κόσμος πλέον θα έχει διαφορετικούς διάβλους επικοινωνίας προκειμένου να καταγγέλει πράξεις διαφθοράς. Αυτό που λέω και καλή ώρα με την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Κυρία Σάβανα, μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Ας πάρουμε το παράδειγμα που λέτε ότι δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς. 4 καταδίκες έχουμε πάρει τους τελευταίους 6 μήνες και αυτόν οφείλεται σε μια εξαιρετική συνεργασία που κάνει η αστυνομία σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικών υπηρεσιών προς τον τομέα και προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι μηδενική η ανοχή μας σε θέματα τέτοια και τουλάχιστον στη δική μου τη θητεία έχω μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον αρχηγό αστυνομίας, με τις υπηρεσίες τις κρατικές, και έχουμε αποτελέσματα. Συνεπώς δεν έχουμε μια ισοπεδωτική εγώ, κυρία Δράκου, βάζω την αντίληψη αστυνομίας που υπάρχει και η οποία, ακούστε, πως προκρίνεται εντός της Βουλής. Δεν βλέπετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν εμπιστεύονται αυτή την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς? Δηλαδή, οι ίδιοι νομοθέτες δημιουργούν αυτό το ζήτημα, ότι από πού θα διορίζονται, ποιοι θα διορίζονται, ποιοι θα την ελέγχουν και αν θα κάνει έργο ή όχι. Γι' αυτό το θέτω και εγώ. Ναι. Αντίθετα, στην Επιτροπή Νομικών επικράτησε, όπως είπα, πάρα πολύ καλό κλίμα, ένας γόνιμος διάλογος. Ναι, υπάρχουν περαιτέρω σκέψεις σε ό,τι αφορά το διορισμό, σε ό,τι αφορά τις εξουσίες της αρχής
και σίγουρα αύριο θα καταθέσουμε τροποποιήσεις, διότι και δικός μας στόχος είναι να εμπιστευτούν αυτή την αρχή και να τις δώσουμε εκείνες τις εξουσίες που χρειάζεται προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο της, να είναι αποτελεσματική. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση. Υπήρξαν κάποιες αμφισβητήσεις από πολίτες, από προσωπικότητες, τις οποίες έλαβαμε πολύ σοβαρά υπόψη. Συζητήσαμε στην προηγούμενη Επιτροπή Νομικών. Ναι, και θα ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω. Μας ενδιαφέρει η γνώμη της κοινωνίας. Είμαστε ευαίσθητοι προς αυτά που λέει η κοινωνία και εκεί που πιστεύουμε ότι είναι σωστά προχωρούμε και τροποποιούμε. Και αυτό θα κάνουμε και θα καταθέσουμε νέες εισηγήσεις αύριο στην Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι αρκετές από τις δράσεις της ίδιας της Επιτροπής χρηματοδοτούνται που αφορούν την εκπαίδευση, που αφορούν την πληροφορία, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ενθάρρυνση της κοινωνίας να καταγγέλει θέματα διαφθοράς, χρηματοδοτούνται με περίπου 780.000, αν θυμούμε καλά, από ευρωπαϊκά κονδύλια και σίγουρα αυτά θα με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα συνεργαστούμε πλήρως με την αρχή, της οποίας θα είναι και η αρμοδιότητα, προκειμένου ο κόσμος να τύχει της σωστής ενημέρωσης, να εμπιστευτεί την αρχή, διότι ένας θεσμός κερδίζει την αξιοπιστία του. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα την κερδίσει η αρχή ενάντια στη διαφθορά. Ναι. Ο λόγος που το αναφέρω κιόλας, διότι η ίδια συζήτηση γινόταν και όταν πρόκειται να ψηφιστεί εκείνο το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των στημένων παιχνιδιών, κυρίως στο ποδόσφαιρο, και εκεί μια αρχή, μια επιτροπή πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και εδώ μια αμφισβήτηση ακριβώς τι μπορεί να κάνει. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Δράκου, αυτός είναι ένας από τους πυλώνες. Είδαμε και το θέμα με τους πληροφοριοδότες. Είναι και τώρα αυτό με το lobbying να ρυθμίζεται, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα, πολλά που έχουν να κάνουν. Και να δούμε λίγο και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που οι πολίτες την ακούνε, αλλά δεν την αντιλαμβάνονται. Πώς θα βοηθήσει τους ίδιους τους πολίτες που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί σας έχει γίνει και σας αναφορά, έχει γίνει αναφορά στο Twitter, είναι χθεσινές εικόνες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, τις είδατε, να τις δούμε και εμείς, να τις δουν και οι πολίτες. Και λένε δικηγόροι, νομίζω είναι ο κ. Τριανταφυλλίδης που τις ανήρθησε χθες στις φωτογραφίες, ότι δεν περιποιούν τιμή αυτά στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Και αντιλαμβάνομαι ότι και το χτηριακό είναι κομμάτι αυτού όλου που λέμε μεταρρύθμιση. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Και να πω ότι προς αυτήν την κατεύθυνση, όσον αφορά τις υποδομές, έχουν γίνει αρκετά έργα, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, περίπου 125 εκατομμύρια. Συμφωνώ ότι στη Λευκωσία, στο Επαρχιακό, με την ανάληψη των καθηκόντων μου διεπίστωσα ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχω μεταφέρει αυτές τις απόψεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος αντέδρασε αμέσως και τάχιστα και κάλεσε ειδική συνεδρία στο Προεδρικό, υπό τη δική του Προεδρία, έδωσε σχετικές οδηγίες σε ό,τι αφορά ειδικά το Επαρχιακό Δικαστήριο, όσον αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο. Έχουμε επισκεφθεί το Επαρχιακό Δικαστήριο προς αυτήν την κατεύθυνση και για να φέρουμε αποτελέσματα με τον συνάδελφο μου Υπουργών Επικοινωνιών Μεταφορών και Έργων, μαζί με το Ανώτατο Δικαστήριο και εγώ προσωπικά με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, έχουν πάρθει αποφάσεις και δράσεις οι οποίες θα τις παρακολουθήσουμε στενά προκειμένου να βεβαιωθούμε και να διασφαλίσουμε ότι θα βελτιωθούν τα επαρχιακά προκειμένου
Και όχι μόνο, όλες οι υποδομές μας, διότι επισέρχεται και η τεχνολογία πλέον στα δικαστήρια μας και η μεταρρύθμιση, όπως σωστά λέτε, δεν αφορά μόνο κάποια νομοσχέδια, αλλά μεγαλύτερη πρόκληση θα είναι η υλοποίηση ακριβώς αυτών που προνοεί η μεταρρύθμιση και σίγουρα μέσα σε αυτά είναι οι υποδομές. Αλλά σε όλες τις άλλες τις πόλεις, τα δικαστήρια λειτουργούν ικανοποιητικά. Ήταν γι' αυτό με το οικογενειακό και εκεί που είναι το οικογενειακό και το εργασιακό διαφορό που κατέληκαν κάτω. Στο ισόγειο που είχε χαλάσει τον σανσέρ και όλα εκείνα τα προβλήματα. Ναι, βελτιώθηκε. Υπήρξε 1,5 αντίδραση, βελτιώθηκε το σανσέρ. Ναι. Συμφωνώ και το οικογενειακό μαζί με τα εργατικά θα πάνε στο Άστρα, σε αυτό το κτίριο το οποίο έχει αγοραστεί από την κυβέρνηση. Θα αρχίσουν οι εργασίες προκειμένου να φιλοξενηθεί γρήγορα. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά όλα τα άλλα τα δικαστήρια, και όπως είπα, έχουν γίνει εργασίες. Τελειώνει τώρα το δικαστήριο και παραδίδεται στο Παραλίμνη, στη Λεμεσό, στην Πάφο κλπ. Με ρωτάνε, σας διακόπτω, κυρία Δράκου, με ρωτάνε τώρα τηλεθεατές, οι στενογράφοι, ακόμη στο χέρι, λέει στα δικαστήρια. Οι στενογράφοι, όχι, δεν έχουμε ήδη προχωρήσει στη στενοτύπηση. Έχουν προσληφθεί 30 στενοτυπίτριες. Το διαχειρίζεται αυτό, κάνει χειρισμό από το ίδιο το ανώτατο, το οποίο έχει τώρα έχει ενεργήσει προς την κατεύθυνση ώστε να αυξηθούν στις 60. Οπότε υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχει στενοτύπηση. Να σας πω ότι μέσα στα πλάνα της μεταρρύθμισης, γιατί μιλούμε για έναν ευρύτερο, όπως λέτε, έναν ευρύτερη σχεδιασμό, αρκετά αισιόδοξο, θα υπάρχει το audio video recording, δηλαδή όπου πλέον οι διαδικασίες στα δικαστήρια θα γίνονται μέσα από video recording. Συνεπώς πιστεύω ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εκεί που έχουν δίκαιο, εμείς λέμε έχουν δίκαιο και παίρνουμε, αντιδρούμε, εκεί που δεν συμφωνούμε εξηγούμε τη γνώμη μας. Σωστό. Και τι είναι... δέον, και τη ιδέων γενέστε στη συνέχεια, κυρία Δράκου, θέλω να επανέλθω γιατί χθες προέκυψε ένα μνημόνιο συνεργασίας αστυνομίας με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, για την εμπορία προσώπων. Αντιλαμβάνομαι, επειδή πολλές φορές έχω ασχοληθεί και με την ενδοοικογενειακή βία και με άλλα ζητήματα που χρειάζεται η εμπλοκή και άλλων υπηρεσιών, υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είχαμε δυστυχώς τραγικές καταλήξεις συνανθρώπων μας, νέων παιδιών, νέων και παιδιών. Και το ερώτημα είναι, οι νομοθεσίες είναι εκεί. Χρειάζονται μνημόνια συνεργασίας για αυτά τα όλα τα κακώς έχοντα που είχαμε διαπιστώσει. Είναι μια υπηρεσία, μια άλλη υπηρεσία και μέσα στη μέση τείχος. Αυτά υπάρχουν, τα διαπιστώνετε κι εσείς. Ναι. Το θέμα είναι πώς μπορούν να γίνουν πιο ευέλικτες υπηρεσίες, πώς να αντιλαμβάνονται ποια, τι είναι η αρμοδιότητα της μιας, τι της άλλης, και ότι δεν τελειώνει εδώ κι αν η άλλη το πάρει από εκεί και πέρα συνεχίζει, αλλιώς χανόμαστε στους φακέλους. Ακριβώς είναι για να μην χανόμαστε στους φακέλους, να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες, όπως πολύ σωστά είπετε, σε αυτά του είδους αδικήματα, εγκλήματα, στα οποία, όπως είπα, είναι μηδενική η ανοχή μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Και προσπαθούμε ακριβώς να ενισχύσουμε. Είναι ένα καλό παράδειγμα ότι έχει γίνει πολύ καλή εργασία, έχουν γίνει πολλά βήματα προκειμένου να είμαστε αποτελεσματικοί. Έχω ήδη αναφέρει για τις 4-6 μήνες έχουμε καταφέρει αποτελέσματα προς αυτήν την κατεύθυνση με 4 καταδίκες ανθρώπων που εμπλέκονταν σε εμπορία προσώπων και το μνημόνιο ακριβώς συμπληρώνει, θεσμοθετεί, ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες της κάθε υπηρεσίας και επιδιώκει ένα στόχο να ενεργούμε συντονισμένα, να ενεργούμε συντεταγμένα όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται προκειμένου να φέρνουμε αποτελέσματα. Ναι. Ακόμα καλύτερα από αυτά που σας είπα. Διαβάζω τώρα γιατί έχουν ενδιαφέρον και οι πολίτες. Λέει εδώ, πριν από 4 χρόνια η μητέρα μου ζήτησε στο δικαστήριο το οικογενειακό δικηγόρο
επειδή η οικονομική της κατάσταση δεν της επέτρεπε να πληρώσει 900 ευρώ το μήνα. Λέει, της έδωσαν μεταφραστή και λοιπά. Δεν υπάρχει καμιά βοήθεια, μόνο αν έχεις μέσο σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν της εδόθη, λέει. Είναι η νομική αρρωγή, Το θέμα της νομικής αρρωγής γίνεται με αίτημα προς το δικαστήριο και το ίδιο το δικαστήριο εγκρίνει όχι, αφού ακούσει τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης. Και υπάρχει ειδικό κονδύλι για νομική αρρωγή. Συνεπώς, φυσικά αυτά έγιναν πριν 4 χρόνια. Σήμερα, αν χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση σε ό,τι αφορά την νομική αρρωγή και τα δικαιώματα που έχει ο πολίτης προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι ευχαρίστως να επικοινωνήσουν μαζί με το Υπουργείο μας και τους αρμόδιους λειτουργούς για να τους δώσουμε την καθοδήγηση που χρειάζεται. Κυρία Δράκου, έχετε περίπου ένα χρόνο ακόμη για να προχωρήσετε νομοσχέδιο ενδεχομένως που είναι στα συρτάρια, να κάνετε κι εσείς ό,τι είναι δυνατόν να κάνετε. Τι βάζετε ως προτεραιότητα? Κάποια είναι ήδη στις ράγες υλοποίησης. Ναι. Εσείς... Η προτεραιότητα μου φυσικά ήταν η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η οποία θα ξεκινήσει συζήτηση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, την επόμενη εβδομάδα. Είναι ψηλά στις προτεραιότητες μου. Είναι μεγαλύτερη, ας πούμε, επιθυμία μου να το δω να ολοκληρώνεται προτού λήξει η θητεία μου, διότι δεν δέχομαι, ούτε πρέπει να γίνεται ανοιχτό από οποιοδήποτε, να δίνεται δικαιοσύνη μέσα σε μια χρονική περίοδο μέχρι 15 χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό συμφωνούμε όλοι. Συνεφώς, πιστεύω ότι θα πάρει... Όσον όλοι συμφωνούμε ότι αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια με τον ίδιο τρόπο που εργάστηκα για τα νομοσχέδια, για τη διαφθορά, προκειμένου να καταλήξουμε σε συνένεση. Παραμένει μόνο ένα σημείο διαφωνίας και έγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος προχθές υπό την Προεδρία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας και ελπίζω ότι σύντομα θα τα δούμε και αυτά τα νομοσχέδια να ξεκινάει η συζήτηση, ο προβληματισμός και να επιληφθούν. Επίσης, ψηλά στις προτεραιότητες μου, είναι σαν επόμενα νομοσχέδια, είναι αυτό που αναφέρεται, τα θέματα της βίας, τα θέματα της εμπορίας προσώπων, τα θέματα που αφορούν την ισότητα, είναι τα θέματα του οικογενειακού δικαίου που είναι 12 νομοσχέδια, είναι οι σχέσεις γονέων, είναι οι σχέσεις παιδιών, είναι η μονική αποξένωση, η φιλική είναι όλα αυτά, δικαιοσύνη προς τα παιδιά. Αυτά είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες και βεβαίως, μου. Κυρία Δράκου, και σίγουρα όσον αφορά την αστυνομία, στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε αυτήν την αξιοπιστία των πολιτών προς τον θεσμό της αστυνομίας, που όπως είπα έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τον αρχηγό της αστυνομίας και γίνεται αυτή τη στιγμή μια μελέτη αναδιοργάνωσης της, που στόχον ακριβώς έχει αυτό το θέμα το οποίο εγείρεται. Δηλαδή αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό, πώς πρέπει να λειτουργούν, πώς πρέπει να ανταποκρίνονται προκειμένου να κερδίσουν την αξιοπιστία του πολίτη. Γιατί τους χρειαζόμαστε. Ο πολίτης πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας. Ευχαριστούμε, κυρία Δράκου, και όπως είπατε και εσείς, πέρα από το να ψηφίζουμε τους νόμους, να εφαρμόζονται. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, κυρία Σάβα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και αν γίνει επί εποχής θητείας μου, στο βαθμό που εξαρτάται από μένα, σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ και για την υλοποίηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κυρία Δράκου.